very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, 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 very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the σε λίγο. Σε παρακαλώ. Μέσα στη σούπα είναι μία μύγα. Τι? Μέσα στη σούπα είναι μία μύγα. Τι? Μέσα στη σούπα είναι μία μύγα. Α, μισό λεπτό. Τι κάνεις εδώ, παιχνίδι? Μπορώ να πει. Πα σε παρακαλώ. Καλώ ήρθα, βρεθεί. Ανέ μου. Δεν συγγνώμη, μωρέ. Τι παράς μπορεί. Το μπιφτεκάκι σας. Τι είναι αυτό? Τι έχει, μαντάμ? Είναι κάπως. Α, ήτανε φορτηγό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα θέλαμε να νοικιάσουμε μια σουίτα για δύο περίπου εβδομάδες. Έχετε? Βεβαίως, κύριε, πώς δεν έχουμε. Και όταν λέμε σουίτα, εννοούμε δύο δωμάτια, ένα σαλονάκι και μια κουζίνα, έτσι? Και κουζίνα. Γιατί δεν σας κάνει κουζίνα το ξενοδοχείο μας? Θέλετε να μαγειρεύετε μόνοι σας? Δεν έχετε δηλαδή εμπιστοσύνη στα φαγητά μας? Όχι, δεν είπαμε αυτό. Γιατί δεν είπατε αυτό? Με την κουβέντα που είπατε, η οποία ήταν πολύ βαριά. Σας το λέω, εμένα προσωπικά με προσβάλλατε. Με κάνατε να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα. Προς Θεού, δεν θέλαμε να σας προσβάλλουμε. Και όμως το κάνατε. Πραγματικά ήταν κουβέντα προσβλητική για μένα και για το ξενοδοχείο μας, αλλά και για την κουζίνα του ξενοδοχείου μας. Μα σας παρακαλώ. Τι να με παρακαλείτε τώρα, αυτό που κάνατε ήταν άσχημο να το πω. Δηλαδή πραγματικά εμένα με έθιξε και δεν ξέρω να να θυμώσω, να στεναχωρηθώ, δεν ξέρω τι απ' όλα να κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Α. Και ούτε κανένας πελάτης να μάθει ότι μένουμε εδώ. Α. Καταλάβατε? Όχι. Ακούστε, εμείς εδώ έχουμε έρθει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και πρέπει η παραμονή μας να μείνει μυστική. Α. Τι λένε? Συγγνώμη, από πού είστε, από την επαρχία? Από την επαρχία? Φαινόμαστε εμείς να είμαστε από την επαρχία. Ναι.
Κλεάνθη, τι λέει? Από τα Τρίκαλα, από την Τρίπολη, από πού? Κλεάνθη, τι λέει? Αχ, κατάλαβα. Η κυρία έχει κάποιο πρόβλημα με τα αυτιά της και έχετε έρθει εδώ να επισκεφτείτε κάποιο γιατρό. Ακούστε, κύριε, δεν είμαστε από την επαρχία. Αθηναίοι είμαστε. Στο Εγάλαιο μένουμε. Και για την ακρίβεια στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα? Καλά, και γιατί δεν πάτε να μείνετε σπίτι σας? Είναι μεγάλη ιστορία. Έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Δεν πειράζει. Ελάτε. Ελάτε να καθίσουμε εκεί να σας εξηγήσουμε. Ίσως να μπορέσετε να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς τώρα μένουμε στην Αγία Βαρβάρα. Ενώ πρώτα μέναμε στην Αγία Παρασκευή. Μετακομίσαμε εξαιτίας της Καλλιρόης. Ποια είναι η Καλλιρόης? Της κόρης μας. Πες τα, Κλεάνθη μου. Μέναμε που λέτε στην Αγία Παρασκευή. Ωραία. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη αδυναμία στην κόρη μας. Και σας τορκίζομαι στην Αγία Ελεούσα. Αν δεν είχαμε τόσο μεγάλη αδυναμία στην κόρη μας, δεν θα μετακομίζαμε από την Αγία Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω. Φύγατε από την Αγία Ελεούσα για να πάτε στην Αγία Βαρβάρα. Ποια Αγία Ελεούσα? Τώρα δεν είπατε ότι μένατε στην Αγία Ελεούσα? Όχι, είπα ότι μέναμε στην Αγία Παρασκευή. Και μετακομίσατε στην Αγία Ελεούσα? Όχι, μετακομίσαμε στην Αγία Βαρβάρα. Κατάλαβα. Εγώ μπερδεύτηκα. Προφανώς είχατε κάνει κάποιο τάμα στην Αγία Ελεούσα. Όχι, τάμα είχαμε κάνει στην Αγία Τριάδα. Α, άρα έχουμε και λέμε. Μένατε στην Αγία Βαρβάρα. Περάσετε από Αγία Παρασκευή, προσκυνήσατε στην Αγία Τριάδα και πήγατε για τάμα στην Αγία Ελεούσα. Όχι, το τάμα το κάνουμε στην Αγία Τριάδα, κύριε. Αγία Τριάς, ελέησον ημάς. Τέλος πάντων, αυτή μετακόμισε από την Αγία... από τη μία Αγία στην άλλη, τέλος πάντων. Εμένα, τι με ενδιαφέρει? Σας ενδιαφέρει, κύριε, για να ξέρετε το λόγο που ήρθαμε να μείνουμε εδώ στο ξενοδοχείο σας. Πες τα, Κλεάνθη μου. Καλά, κυρία μου, δεν χρειάζεται κάθε τόσο να λέτε στο σύζυγό σας να μιλήσει. Και ποιος θα το λέει? Κανένας δεν μπορεί να πάρει το λόγο μόνος του. Μπορεί. Ωραία. Πες τα, Κλεάνθη μου. Άντε, πες τα, Κλεάνθη της. Μέναμε που λέτε στην Αγία Παρασκευή. Ναι, και από την Αγία Παρασκευή ήρθατε να μείνετε εδώ. Όχι. Από την Αγία Τριάδα, ε. Όχι, καλέ, η Αγία Τριάδα ήταν για το τάμα. Και έχουμε κάνει κι άλλο ένα τάμα στον Άγιο Νεκτάριο. Α, μην με μπλέκετε με άλλους αγίους, σας παρακαλώ. Εμείς τώρα ήρθαμε εδώ από την Αγία Βαρβάρα. Τότε γιατί δεν έρχεστε κατευθείαν στην Αγία Βαρβάρα και μένετε ακόμα στην Αγία Παρασκευή? Μα δεν μένουμε στην Αγία Παρασκευή, κύριε. Ο σύζυγός σας όμως μένει. Μα πώς μένει, αφού εγώ μένω στην Αγία Βαρβάρα? Τέλος πάντων, κυρία μου, πείτε μου αυτό που θέλετε να μου πείτε να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και δουλειές. Στην Αγία Παρασκευή το λοιπόν, η κόρη μας τάμπλεξε με ένα νεαρό, τον οποίο δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω. Έναν αλήτη, έναν τεμπέλι, ένα σκερβελέ, έναν χαραμοφράι. Έναν ανάξιο τέλος πάντων για την κόρη μας. Σας πω κάτι. Καλά κάνετε και δεν το χαρακτηρίζετε. Δεν είναι σωστό. Ναι, γιατί εμείς, κύριε, την κόρη μας δεν θα τη δώσουμε σε οποιονδήποτε. Θα τη δώσουμε σε έναν επιστήμονα. Πες τα, Κλεάνθη μου. Όλο πες τα, Κλεάνθη μου λέτε. Να μιλήσει λίγο και ο Κλεάνθης, όχι μόνο εγώ. Τον αφήνετε να μιλήσει, δεν τον αφήνετε. Τι έγινε, ρε, όλοι τρελοί εδώ μαζευτήκαν. Προχωρήστε, κύριε Κλεάνθη. Ελάτε στην Αγία Ελεούσα. Στην Αγία Τριάδα. Όχι. Σε ποια Αγία μετακομίσατε? Βαρβάρα, Βαρβάρα. Ναι, Βαρβάρα, Βαρβάρα. Μεγάλη χάρη της. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα, τον ξέχασε η κόρη σας το λεγάμενο που γνώρισε στην Αγία. Στην Αγία. Παρασκευή, το πέτυχα. Όχι, παίζουμε. Τι έγινε, τον ξέχασε? Σιγά, Κλεάνθη, θα μιλήσω εγώ τώρα. Όπως σας έλεγα, κύριε, εμείς την κόρη μας θέλουμε να τη δώσουμε σε επιστήμονα. Ναι, κυρία μου, μπορείτε να τη δώσετε όπου θέλετε. Αλλά άμα συνεχίσετε έτσι, θα μου τη δώσετε και εμένα στα νεύρα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Τελικά, τι έγινε στην Αγία Βαρβάρα? Πείτε μου, μην με κρατάτε σε αγωνία. Στην Αγία Βαρβάρα, η κόρη μας τον ξέχασε αυτόν της Αγίας Παρασκευής. Και έτσι ηρεμήσαμε. Τι καλά. Δυστυχώς όμως προσωρινώς. Τι κακά. Τι, τον ξαναθυμήθηκε? Όχι. Θα τα πεις εσύ, Λουκία. Όχι, πες τα εσύ, Κλεάνθη μου. Δεν το ξαναθυμήθηκε. Πες τα, Κλεάνθη μου. Τι, τάμπλεξε με άλλον? Όχι, τάμπλεξε με τον ίδιο. Πες τα εσύ, Κλεάνθη. Αφήστε, ο κύριος Κλεάνθης θα μιλάει συνέχεια. Μιλήστε κι εσείς λίγο. Όχι, όχι, ο Κλεάνθης πρέπει να τα πει. Αυτός τα ξέρει καλύτερα. Αυτός που λέτε έμαθε που μέναμε και ήρθε και την ξαναβρήκε. Είδαμε κι εμείς και αποείδαμε και αποφασίσαμε να φύγουμε για ένα διάστημα την περιοχή. Να πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο, να χάσει τα ίχνη μας, να μας αφήσει ήσυχους. Ωραία. Και γιατί δεν πήγατε σε κάποιο ξενοδοχείο, να μας αφήσετε και εμάς ήσυχους? Γιατί, ξενοδοχείο δεν είναι εδώ. Ναι, ξενοδοχείο είναι, αλλά εγώ λέω να μην μείνετε, γιατί άμα θέλει ο άλλος να αντιβρει. Αποκλείται αν την βρει το ξενοδοχείο μας, είναι το πιο ασφαλές μέρος. Χαίρετε. Χαίρετε. Εσείς οι Καλλιρόοι? Ναι.
Και πού είσαι τόση ώρα? Στο αυτοκίνητο, μάζευα τα πράγματά μου. Ωραία. Έλα, φέρτε να τα βάλουμε εκεί και να φωνάξω τον γκρουμ να έρθει να τα πάρει. Δεν του μένει αυτό. Άσε, πάρε εσύ αυτό. Δώσ' με εμένα αυτά. Παιδί! Παιδάκι! Με φωνάξατε! Ναι, εξυπηρέτησε τους πελάτες. Να σου δώσω 50 ευρώ να ανεβάσεις τις βαλίτσες στο δωμάτιο. Τι! Λέω, να σου δώσω 50 ευρώ να ανεβάσεις τις βαλίτσες στο δωμάτιο. Μία, δύο, τρεις. Να σου πω, να σου δώσω 100 ευρώ να τις ανεβάσεις μόνος σου. Ε! Έμεινε από μπαταρίες, τώρα βρήκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τρία καθέτος. Το προτιμούμε στο κοτόπουλο. 6 γράμματα. Μπούτι. Δεν κολλάει. Στήθος. Αυτό είναι. Γυναίκα του βλέπιου. Λαμπρικά μου. Καλημέρα, κύριε Μάρκο. Καλημέρα, Έλληνα. Τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε που παίρνω αυτό το θάρρος, αλλά θα ήθελα να φύγω, γιατί μία θεία μου είναι πάρα πολύ άρρωστη. Φύγε, φύγε. Έτοιμο θάνατη. Ωραία. Ωραία. Θέλω να πω, σοβαρά? Πολύ σοβαρά. Όχι, δεν με κατάλαβες. Λέω, είναι βαριά? Πολύ βαριά, 90 κιλά. Όχι, πάλι δεν με κατάλαβες. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη. Αχ, κρίσιμη, δεν θα πει τίποτα. Δεν θα πει τίποτα. Την προλαβαίνουμε, δεν την προλαβαίνουμε, κύριε Μάρκο. Το καταλαβαίνω αυτό και από τον ντύσιμο με το οποίο έβαλες για να πας να τη δεις. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φύγω αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, φύγε, φύγε. Όλο το Σαββατοκύριακο. Όλο το Σαββατοκύριακο, ναι, φύγε. Και λίγο από Δευτέρα, μα θες μέχρι το μεσημεράκι, δεν με πειράζει. Φύγε όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, κύριε Μάρκο. Φύγε, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη φορά, εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε εμείς. Θα σας το χρωστάω, χάρη σε όλη μου. Δεν χρειάζεται, φύγε όμως. Ευχαριστώ, κύριε Μάρκο. Ναι, φύγε, σου λέω. Σε βλέπω τεσσερεμόνιση εκεί και σκέφτηκα, έτσι, μια και θα είσαι εδώ δύο εβδομάδες στο ξενοδοχείο μας, δεν είναι ωραίο να κλειστείς μέσα, να μην πας πουθενά. Μήπως θα ήθελες το βραδάκι να πάμε έτσι ένα σινεμά, ένα θέατρο, ένα bowling? Είμαι πάρα πολύ καλός στο bowling. Δεν είμαι του σινεμά ούτε του θέατρου. Μόνο η ζωγραφική μου αρέσει. Η ζωγραφική, ενδιαφέρον αυτό. Έτσι εξηγείται τέτοια ζωγραφιά που βλέπω μπροστά μου. Παρακαλώ. Α, κύριε Κλεάνθη, τι κάνετε? Ναι, είστε καλά? Χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Τι, χάλασε η βρύση του μπάνιου? Και τι να κάνω τώρα εγώ, κύριε Κλεάνθη, εγώ δεν είμαι υδραυλικός. Να βρω υδραυλικό, λίγο δύσκολο, σαββατιάτικα. Ναι, έχετε δίκιο εσείς, αλλά και εγώ τι να κάνω. Τέλος πάντων, κάτι θα κάνω για σας και για την υπέροχη κόρη σας. Πολλά φιλιά στην κόρη σας, πολλά φιλιά στην κόρη σας. Τι στο δίνω εγώ, δεν πειράζει, άμα δεν θέλετε. Ναι, ναι, θα το κανονίσω. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
Δύο εβδομάδες θα μείνουμε εδώ. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Ναι, περιμένω. Ευχαριστώ. Έτοιμο το παστίτσιο. Άσε μας ρε Λουκία και εσύ με το παστίτσιο. Να πάρει η οργή να πάρει. Τι καντεμιά είναι αυτή. Με το που ήρθαμε στο ξενοδοχείο χάλασε και βρεις του μπάνιου. Τι έγινε πάλι καλέ μπαμπά, τι φωνάζεις. Για το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του μπάνιου χάλασε. Κατάλαβες, αυτά τραβάμε. Αναγκαζόμαστε να ξενιτευτούμε για χάρη σου, ερχόμαστε να μείνουμε σε ξενοδοχείο και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Καλά, γιατί δεν πήρες τη ρεσεψιόν να τους πεις να στείλουν ένα υδραυλικό να το φτιάξει. Πήρα. Νομίζεις ότι είναι εύκολο να βρεις υδραυλικό την σήμερα ημέρα. Αυτή είναι δυσέβρετη. Μου είπε ο ιδιοκτήτης ότι ειδοποίησε κάποιον και περιμένει από στιγμή σε στιγμή να φανεί. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποιος είσαι πάλι εσύ. Ο υδραυλικός. Ο υδραυλικός. Ναι. Αγόρι μου. Χρυσό μου παιδί. Παλικάρι μου. Έλα, πέρασε μέσα. Πέρασε μέσα. Να, αφήσω το βαλιτάκι. Τι μου κάνεις. Εσύ τι μου κάνεις μέσα. Κάτεψες. Έλα, έλα. Κάθισε να ξεκουραστείς. Κάθισε. Μια στιγμή να βγάλω τα γάντια. Είναι ενσωματωμένο. Καφεδάκι. Ευχαριστώ. Κάθισε. Ένα ποτό θα το πεις. Ένα ουισκάκι. Ναι, ένα ουισκάκι θα το πιω. Λίγο κέικ. Είναι καταπληκτικό. Ναι, το βλέπω. Βάλτε το εδώ. Τι θα κάνετε κι εσείς. Τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί. Ναι, δουλειά, πολλή δουλειά. Δεν προλαβαίνουμε ούτε να κατουρίσουμε. Αλλά και τώρα να θέλαμε να κατουρίσουμε, πώς θα τη μιλήσουμε. Ένα πουράκι θα το πάρεις. Έλα. Τώρα που σε βρήκαμε θα σε περιποιηθούμε. Ναι, ναι. Δεν τρως το κέικ σου. Ναι, θα το φάω, μαντάμ. Ξηρούς καρπούς, πάνε με το ουίσκι. Ευχαριστώ. Έχουμε και παστίτσιο. Έχεις φάει. Παστίτσιο, ναι, άλλες δύο φορές. Όχι, εννοώ αν έχεις φάει για μεσημέρι. Α, όχι, τώρα θα φάω. Ωραία. Λουκία, φέρε παστίτσιο στο παιδί. Ναι. Πάτε και αυτά. Και αυτά. Αυτό μόνο λίγο. Το παστίτσιο. Καλά, τι κάνατε εκεί. Τι είναι πολύ. Όχι, λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μη βαρύνω κιόλας, γιατί εγώ μα βαρύνω νιστάζω. Και να νιστάξεις ξαπλώνεις εδώ κανένα δυο ρίτσες. Κοιμάσαι, μετασηκώνεσαι με την ησυχία σου. Πίνεις το καφεδάκι σου. Κι άμα έχεις όρεξη, φτιάχνεις και τη βρύση. Αλλιώς, αύριο, τώρα που τον βρήκα. Καλά, βλέποντας κάνοντας. Έλα, θα κρυώσει. Α, ναι. Λοιπόν, καλά. Ναι, καλό. Εσύ είσαι καλά, η οικογένεια. Ποια οικογένεια, μια κόρη εγώ. Για την κόρη ρωτάω κι εγώ. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Τι να την κάνεις την κόρη. Να της μιλήσω. Εκείνη να μου μιλήσει, να μου πει. Τι να σου πει δηλαδή. Για τα υδραυλικά. Πάθατε κάποια ζημιά νομίζω, ε. Θα σου πω εγώ, παιδάκι μου. Εσείς, αφήστε καλύτερα. Και να μου πείτε εσείς, δεν πρόκειται να καταλάβω. Υπάρχει αυτό το χάσμα γενεών, καταλαβαίνετε. Καλά, τι σχέση έχει το χάσμα γενεών. Υπάρχει αυτή η διαφορά στη γλώσσα. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε, μην ανησυχείς. Εγώ σας το είπα, μην μου πείτε μετά τι δεν σας το είπα. Λοιπόν, ακούω. Τι πρόβλημα έχετε. Να, έχει χαλάσει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν καλεί. Τι να καλεί. Κόσμο σε πάρτι. Ρωτάω κύριε αν καλεί. Αν κάνει τουτουτ. Τουτουτ. Το τηλέφωνο του μπάνιου. Του μπάνιου. Α, πείτε μου έτσι. Καλά έχει και στο μπάνιο τηλέφωνο. Ναι. Αυτό είναι που έπαθε τη ζημιά και τρέχει. Τρέχει. Πού πάει δηλαδή. Πάτε να το πιάσετε και αυτό αρχίζει να τρέχει.
Δεν με καταλάβατε. Σας το είπα εγώ ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Όχι, θα βγάλουμε. Αυτή η επιμονή σας τέλος πάντων. Γι' αυτό ρωτάω. Πού είναι η κόρη σας? Βρε, ας την κόρη μου ήσυχη. Άντε, σήκω. Πάμε μέσα να σου δείξω τη ζημιά. Άντε! Μια στιγμή τελείωσα. Η δύναμή μου. Δεν μπορώ να σβήξω τη βάνα. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, πάμε μέσα να σου δείξω. Γλυκάκι, δεν έχει γλυκάκι. Θες και γλυκάκι? Άμα έχει, θέλω. Άμα δεν έχει, θα περιμένω να πάτε να φέρετε. Λουκία, φέρε και γλυκάκι στο μάστορα. Αμέσως. Ωραία. Ορίστε και το γλυκάκι. Τι είναι αυτό? Γλυκό του κουταλιού. Δεν σ' αρέσει? Όχι, εντάξει, του κουταλιού, του κουταλιού. Αλλά κουτάλι δεν βλέπω. Άσε, θα πρωτοτυπήσω. Θα φάω γλυκό του κουταλιού με πιρούνι. Τώρα κατάλαβα γιατί το τρώνε με κουτάλι. Για να μην τρέχει το σιρόπι. Καλά, θαύμα. Σας πληροφορώ ότι το γλυκό του κουταλιού με πιρούνι είναι πιο νόστιμο. Να και η κόρη. Πάνω στην ώρα, χαίρετε. Χαίρετε. Καλά που ήρθατε, Δεσποινής, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο μπάνιο. Γιατί με τον πατέρα σας δεν... Ελάτε μαζί μου, ελάτε, συγγνώμη. Να βάλω τα εργαλεία. Ελάτε. Μας αφήνετε λίγο μόνο σας παρακαλώ. Γιατί? Να μιλήσω με την ασθενή. Ποια ασθενή? Τη Βρύση. Η Βρύση δεν έχει το πρόβλημα. Συγγνώμη, γιατρός είστε ή υδραυλικός? Υδραυλικός, αλλά με τα λεφτά που παίρνω σε κάθε επίσκεψη φέρνω πιο πολύ σε γιατρό. Σας ακούω, Δεσποινής. Να, από ό,τι μου είπε ο μπαμπάς, το τηλέφωνο του μπάνιου στάζει. Α, στάζει. Πείτε μου έτσι. Είδατε, συνεννοηθήκαμε. Μια στιγμή να πάω να δω. Λοιπόν, όλα εντάξει. Την έφτιαξες? Και βέβαια. Δεν στάζει τώρα, ε? Τι λέει ο άνθρωπος? Λέει, δεν στάζει τώρα, ε? Και αυτά τι είναι? Νερά. Σιγά, κύριε, με πιτσιλίσατε. Νερά. Ναι, ακούστε, εγώ είπα ότι δεν στάζει, δεν είπα ότι δεν τρέχει. Όταν λες τρέχει. Τρέχει και δεν φτάνει. Γι' αυτό να αρχίσω κι εγώ να τρέχω γιατί... Τι χάλασες ρε, ε, τι χάλασες. Λίγο. Έξω ρε απατεώνα. Όχι να... Έξω ρε απατεώνα. Να σε εξηγήσω. Δεν χάσω τα μάτια μου απατεώνα. Αργαλεία μου. Ας τα έξω. Έχω το κανάβι. Παρακαλώ. Α, κύριε Κλεάνθη, εσείς. Λαχανιασμένο με ακούτε. Έτρεχα να σηκώσω το τηλέφωνο γι' αυτό. Τι συνέβη? Ο υδραυλικός. Καλώς, ε, καλώς. Καλώς. Γιατί τι Τι? Μιλάτε σοβαρά, δεν μπορεί. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Θα τον επιπλήξω εγώ τώρα που θα κατέβει. Τι? Θα με βρήσει. Ας τολμήσει να με βρήσει. Θα φάει βρήση στο κεφάλι που θα είναι δικιά του. Ναι, ναι. Τι άλλο πρόβλημα, ναι, πείτε μου. Το μάτι της κουζίνας δεν κλείνει. Και τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Α, ηλεκτρολόγο, ναι. Θα κοιτάξω, κύριε Κλεάνθη, να βρω ηλεκτρολόγο. Τι να κάνω? Είναι και λίγο δύσκολο αυτό που μου ζητάτε, αλλά κάτι θα κάνω για εσάς, αφού το ξέρετε. Σας συμπάθω πάρα πολύ. Ναι, ναι. Μείνετε ήσυχος. Θα σας στείλω εγώ ηλεκτρολόγο, ναι. Φιλιά στην κορούλα σας, ναι, ναι. Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ηλεκτρολόγο. Θέλει ηλεκτρολόγο. Πού θα βρω τώρα ηλεκτρολόγο?
Ορίστε, ορίστε, ακόμα να έρθει. Ποιος να έρθει, μαμά? Στο κομμωτήριο, οπότε. Για τον ηλεκτρολόγο, λέω. Πήγα εκεί παυτούνου του Μάρκουλη να μου στείλει έναν ηλεκτρολόγο. Αλλά βλέπεις, και αυτοί οι ηλεκτρολόγοι είναι σαν τους υδραυλικούς, δυσέβρετοι. Καλά, μη φωνάζεις, δεν χάλασε κι ο κόσμος. Χάλασε όμως το μάτι της κουζίνας. Όλη νύχτα είναι αναμένο. Θα πάρουμε φωτιά. Έτσι θα τη βγάλουμε δύο ολόκληρες εβδομάδες. Βλέπεις, και αυτό το ξενοδοχείο υπολειτουργεί. Μη συγχύζεσαι, καλέ μπαμπά. Μπορεί να έρθει. Έτσι δεν έγινε και με τον υδραυλικό. Νάτος, αυτός θα είναι. Πήγαινε να ανοίξεις, πήγαινε να ανοίξεις. Γεια χαρά, Ντάν. Ποιος είσαι εσύ? Ο ηλεκτρολόγος. Δεν ζητήξατε ηλεκτρολόγο? Με έστειλε ο κύριος Μάρκουλης. Επιτέλους, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Ω, μην είσαι ψεματούρης, μην είσαι ψεματούρης, θα σε μαλώσω. Για να κάθισε. Πιασμένος? Όχι, συγκαμένος. Πιείς κάτι, ε? Ένα ουισκάκι. Δεν πίνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίες. Παραπάνω από δύο. Τότε να σου φτιάξω κάτι να φας. Ένα τοστάκι, κανένα φρουτάκι. Πώς έχει μείνει καθόλου παστίτσιο? Παστίτσιο? Και πού ξέρεις εσύ ότι έχουν παστίτσιο? Μου μύρισε. Α, σου μύρισε. Είπα κι εγώ. Ναι, έχουμε παστίτσιο. Ωραία. Έχω φέρει και το δοκιμαστικό. Και το κάνεις το δοκιμαστικό? Να δοκιμάσω το παστίτσιο να δω, λέει τίποτα ή... Πού λες? Εσένα κάπου σε ξέρω. Γνωστή φυσιογνωμία, ε, Καλλιρόη? Ναι, σαν να τον έχω ξαναδεί κι εγώ κάπου τον κύριο. Όχι, αποκλείεται, εγώ δεν έχω ξανάρθει εδώ. Εκτός άμα έρθει ο άλλος. Ποιος άλλος? Ο αδερφός μου μεγάλος, ο υδραυλικός. Αδερφός σου είναι? Ναι, μοιάζουμε. Μορτί μοιάζετε, ίδιοι είσαστε. Μόνο που εκείνος δεν έχει μουστάκι. Δεν έχει μουστάκι? Πώς είναι δηλαδή, έτσι? Ναι, έτσι. Ψεύτικο το μουστάκι? Ναι, ναι, το βάζω επίτηδες, γιατί μας μπερδεύουνε, είμαστε δίδυμοι. Δεν μου λες, δεν πιστεύω να μοιάζεται με τον αδερφό σου και απάνω στη δουλειά. Γιατί? Γιατί αυτός αντί να μας φτιάξει τη βρύση, μας τη χάλασε. Μα τι λέτε, κύριε, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε? Λοιπόν, τι πρόβλημα έχετε? Εμείς κανένα, το μάτι της κουζίνας έχει πρόβλημα. Το μάτι της κουζίνας, του βάλατε κολλήριο. Μα τι λες, παιδάκι μου, τώρα καταλαβαίνεις τι λες? Η κουζίνα δεν κλείνει το μάτι. Όλη τη νύχτα μένει ανοιχτό. Α, μήπως έχει άγχος? Ποιος? Η κουζίνα. Για να μην κλείνει μάτι όλη νύχτα, λέω μήπως είναι από το στρες. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Για να φτιαχτεί το μάτι, πρέπει πρώτα να βρούμε τον πίνακα, να κατεβάσουμε το γενικό. Μην πάθετε καμιά ηλεκτροπληξία και τρέχουμε. Γιατί εγώ θα το φτιάξω το μάτι? Ποιος θα το φτιάξει, εγώ? Ωραίος είναι αυτός ο πατέρας σου. Θα το χαίρεσαι. Λοιπόν, πού είναι ο πίνακας? Εδώ είναι ο πίνακας, εδώ στον τοίχο. Τι κοιτάς? Προσπαθώ να καταλάβω ποιος από όλους τους πίνακες είναι της ΔΕΗ. Αυτός είναι της ΔΕΗ, άνθρωπέ μου. Αν σου πω ότι μου πέρασε υποψία. Άντε, κατέβασε το γενικό. Καλά, ντε, μου φωνάζεις. Πώς ανοίγει τώρα αυτό το μαραφέτη? Το άνοιξε, ε. Μόνος μου, πώς μου κόψε, λέω, έτσι θα ανοίγει. Τσαγάλι μέσα, αυτά, τσαγάλι. Αλλά πολλούς διακόπτες βλέπω. Ποιος είναι τώρα ο γενικός? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο γενικός? Όχι, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Αλλά μην ανησυχείς, θα τη βρω εγώ την άκρη. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Αυτό το κατσαβίδι πήγαινε μέσα στην κουζίνα και μόλις σου πω, βάλ' το στην πρίζα για να δούμε αν διακόπει και το ρεύμα. Αλλά επειδή σε κόβω κομματάκι άσχετο... Μην κάνεις το κεφαλιού σου, θα το βάζεις όταν σου πω εγώ, εντάξει?
Εντάξει. Άντε, πήγαινε. Όταν μου πεις εσύ, εντάξει. Ναι. Ποιος είναι τώρα ο γενικός? Μπουφ. Α, μπεμπαμπλουμ. Του κυθεμπλουμ. Α, μπεμπαμπλουμ. Του κυθεμπλουμ. Μπλιμπλουμ. Εντάξει, βάλ' το γατσαπίδι στην πρίζα. Α, βοηθιά! Έχουμε βοηθιά! Με καφέ! Βοηθιά! Να βοηθήσουμε! Βοηθιά! Ω, βοηθιά! Καίγομαι! Καίγομαι! Βοήθεια! Βοήθεια! Καίγομαι! Καίγομαι! Τι έγινε? Την ηλεκτροπληξία έπαθα. Ποιο διακόπτη κατέβασες, μωρέ? Δεν κατέβασες το γενικό? Ποιος είναι ο γενικός? Εγώ θα σου πω ποιος είναι ο γενικός. Δεν φωνάζουμε καλύτερα κανέναν ηλεκτρολόγο? Γιατί, εσύ τι είσαι? Έξω απατεώνα! Όχι. Έξω απατεώνα! Έξω άχρηστε! Να σε εξηγήσω. Όχι, δεν με εξηγείς, έξω! Να χαιρετήσω την κοπέλα. Με τσακίσω από εδώ, πήγαμε. Όχι, απατεώνα! Έξω! Το κατσαβίδι, μη μου το φάτε, δικό μου. Πάρ' το κατσαβίδι και εξαφανίσου. Την κοπέλα. Πες την κοπέλα, εξαφανίσου, προσπάθω. Αν αγαπάς μη κοιτάς χαμηλά, κι ο ήλιος θα φέρει ένα ζεστό δειλινό να σου πω, να γίνουμε τέρι. Ποιος αυτός, κύριε Κλεάνθη, τι έγινε, γιατί φωνάζετε? Γιατί φωνάζω! Κοιτάξτε, κύριε, τι έπαθα! Τι πάθατε? Έχω μελανιάσει! Από το κρύο, άμα είναι ανάψει τα καλοριφέρ. Ποιο κρύο, κύριε, με τον ηλεκτρολόγο που μου στείλατε? Έπαθα ηλεκτροπληξία! Ωραία! Ωραία, τι ωραία, κύριε! Δεν βλέπετε χρώμα! Τι έχει το χρώμα, μια χαρά είναι το μπλεδάκι. Ταιριάζει και με το πουκάμισο. Α, δεν πάμε καλά! Παίζεις, ναι, παίζεις. Το ξαναβάζετε. Σας παρακαλώ, αφήνετε το χέρι σας πάνω στο ραδιόφωνο. Τελειώσαν οι μπαταρίες και μην από ρεύμα. Α, δεν είμαστε καλά. Πρέπει να βρω τρόπο να πλησιάσω την Καλλιρόη. Αλλά πώς? Μου είπε ότι της αρέσει η ζωγραφική και αυτή όπου να είναι θα κατέβει. Το βρήκα. Γεια σας. Γεια σας. Είστε ζωγράφος? Όχι, εκτελονιστής. Ζωγράφος είμαι, μαντάμ, για να βλέπετε πινέλα, μπογιές, μπερέ. Και έχει πέσει και πολλή δουλειά τελευταία, δεν προλαβαίνω. Και δεν μου λέτε, πουλάτε πίνακες? Όχι, πουλάμε στραγάλια. Α, και πόσο πάει το κιλό? Τα στραγάλια. Όχι καλά, οι πίνακες. Δεν πάνε με το κιλό, μαντάμ. Και με τι πάνε, με το μέτρο? Με το μέτρο πάει μόνο αυτή η πίτσα δίπλα σας.
Όχι, μαντάμ, δεν πάνε με το μέτρο. Και με τι πάνε, με την ώρα? Και δεν τους περάσατε τους πίνακες, μαντάμ, ποδήλατα για να πηγαίνουν με την ώρα. Τότε με τι πάνε? Με το κομμάτι. Α, ωραία. Μου κόβετε ένα κομμάτι από αυτόν τον πίνακα. Παλαβή είναι αυτή. Πάνε πως είναι, μαντάμ, πίνακας και κομμάτι, καταλάβατε. Α. Λοιπόν, διαλέξατε. Αυτός εδώ πίνακας τι θέλει να πει? Θέλει να πει τα κάλαντα, αλλά δεν τον αφήνω. Γιατί? Μου τα πάνε άλλοι. Και αυτός εδώ? Ποιος, ο μαύρος? Ναι, δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω ένα μουσαμά βαμμένο μαύρο. Μαντάμ, αυτός ο πίνακας να ξέρατε τι παριστάνει. Να ξέρατε τι παριστάνει. Να μου λέγατε και εμένα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αυτός ο πίνακας, μαντάμ, παριστάνει μονομαχία δύο αράπηδων μια σκοτεινή νύχτα στη μαύρη Αφρική. Καταλάβατε? Δεν φαίνονται όμως. Αφού είναι αράπηδες, μαντάμ, και είναι νύχτα, πώς να φανούν? Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Πόσο τον πουλάτε? Αυτόν δεν τον πουλάω ακόμα. Γιατί? Περιμένω να τελειώσει η μονομαχία. Είμαι περίεργος να δω ποιος θα νικήσει. Να σας πω, μήπως έχετε κανένα πίνακα εξπρεσιονιστικό? Εξπρεσιονιστικό? Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό το ρεύμα. Ναι, έχω. Μήπως έχετε και κανένα πίνακα νατουραλιστικό? Νατουραλιστικό? Ναι, μ' αρέσει πολύ και αυτό το ρεύμα. Ναι, έχω. Τι άλλα ρεύματα έχετε? Έχω τριφασικό, έχω νυχτερινό που είναι και πιο φθηνό. Καλά στην πρίζα να το βάλει το πίνακα, μαντάμ, ή στον τοίχο. Καλά, ντε, με θυμώνετε. Μήπως έχετε κανένα πίνακα σε φυστική, με λαχανή αποχρώσεις και φόντο τυρκουάζ? Δεν πουλάω ύφασμα για ρόμπες, μαντάμ. Πίνακες ζωγραφίζω. Σωστά. Από σουρεαλισμό πώς τα πάτε? Δόξα τω Θεώ, ας τα λέμε καλά. Αλήθεια, μήπως υπάρχει στην καλερί σας κανένας πίνακας δανταϊστικός με εξπερεσιονιστικά στοιχεία φρουιντικής επιρροής που να δείχνει τον ψυχικό αυτοματισμό σε στυλ Ιβταντική? Ναι, έχω παραγγείλει, αλλά δεν μου τα φέραν λόγω της απεργίας των βιτίων. Πιστεύω κάποια άλλη φορά. Ξέρετε, ασχολούμαι κι εγώ με τη ζωγραφική. Αλήθεια? Ναι, ερασιτεχνικά βέβαια. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι έχουν κάπου κλείσει. Ναι. Εγώ έχω κλείσει τραπέζι στον Πλούταρχο σήμερα. Δεν ξέρω εσείς. Δεν καταλάβατε. Εννοώ κλείσει τη ζωγραφική. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι ελογραφίες. Το λάδι δίνει μια άλλη αίσθηση στον πίνακα. Βέβαια. Εγώ τις προάλλες ζωγράφισα μια χωριάτικη και δεν έβαλα καθόλου λάδι. Μου βγήκε, μιλάμε, έκανα μια παπάρα. Πού στη χωριάτικη, αφού δεν είχε λάδι? Όχι, ο πίνακας ήταν μια παπάρα και τον πέταξα. Ελάτε κύριε, σοβαρευτείτε. Έχετε κάνει ποτέ ελαιογραφία? Ναι, αλλά μόνο μια φορά. Τι ζωγραφίσατε? Το Σιμίτι τώρα για το εξώφυλλο του βιβλίου του. Αλλά δεν έβαλα καθόλου λάδι, είχε αυτός από μόνος του. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εσείς τι μου συνιστάτε? Αμόλουτρα, μαντάμ, αμόλουτρα. Εδώ είσαι, Λουκία, και σε έψαχνα. Ναι, Κλεάνθη μου, είδα τον κύριο από εδώ. Είναι ζωγράφος. Και είπα να δω μερικά έργα του. Ξέρεις, να αγοράσω κανένα δύο πίνακες για το σπίτι μας που φτιάχνουμε στον Οροπό. Αλλά δεν ξέρω τι πίνακες. Και έλα να δεις. Ο μυστικός δείπνος. Για την κουζίνα μας, ξέρεις. Δεν μου φαίνεται και τόσο σόι. Τι είστε? Είναι λίγο περίεργος. Δεν είναι σαν το συνηθισμένο μυστικό δείπνο. Κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν σας κάθετε καλά? Μήπως δεν σας αρέσει η χωριάτικη? Ποια χωριάτικη? Η σαλάτα που έβαλα στη μέση. Την έβαλα έτσι για να έχουν να τσιμπάνε κάτι στην αρχή μέχρι να έρθουν τα φαγητά. Και επίτηδες την έκανα χωριάτικη που έχει λαδάκι μέσα για να μπορέσει ο κύριος να βουτήξει το ψωμάκι και να το δώσει στον Ιούδα. Αλλά αν δεν τη θέλετε τη χωριάτικη, μπορώ να τη σβήσω και να ζωγραφίσω ένα τηγανόψωμο. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά? Να, οι μαθητές είναι 28. Τι, ξέχασα κάποιον? Απεναντίας. Είναι πάρα πολύ. Και? Τι εκεί, κύριε. Όλοι ξέρουν ότι οι μαθητές ήταν μόνο 12 στο μυστικό δείπνο. Στην αρχή, κύριε. Μπορεί μετά να εμφανίστηκαν κι άλλοι. Όλοι μαζί οι μαθητές ήταν μόνο 12. Α, δεν είχε πάει όλη τάξη? Ποια τάξη, κύριε, μα τι λέτε?
Εντάξει, κύριε, μπορεί μετά να πέρασαν τίποτα φίλοι τους, εξωσχολικοί. Τι φίλοι τους, κύριε, τώρα είστε σοβαρός. Ωραία, κύριε, θα σβήσω κάποιους μαθητές και θα τους κάνω σερβιτόρους. Γιατί από ό,τι βλέπω και δύο σερβιτόροι που ζωγράφισα είναι λίγοι για τόσα άτομα. Να, εδώ ο Ματθαίος θέλει να παραγγείλει και δεν βρίσκει σερβιτόρο. Ματθαίο, έρχεται ο σερβιτόρος, θα τον ειδοποιήσω εγώ. Ακούστε, κύριε, υπήρχαν μόνο 12 μαθητές στο μυστικό δείπνο. Το λέει ξεκάθαρα η βίβλος. Κανένας φίλος. Κανένας φίλος. Ούτε σερβιτόρι. Εντάξει, κύριε, πώς κάνετε έτσι για τους σερβιτόρους? Εγώ βάλα και δύο σερβιτόρους για να κάνω τη σκηνή πιο ρεαλιστική. Άμα θέλετε, μπορώ να τους αφαιρέσω. Θα τους δώσω ρεπό. Ακούστε, κύριε. Υπήρχαν μόνο 12 μαθητές στο μυστικό δείπνο. 12 μαθητές και ένας Χριστός. Ένας Χριστός. Ναι, ένας. Όχι δύο που ζωγραφίσατε εσείς. Εγώ επίτηδες ζωγράφισα δύο. Λέω σε περίπτωση που συλλάβουν τον ένα, να υπάρχει ένας δεύτερος να πληρώσει. Πώς θα βγει η ταβέρνα, έχει έξοδα. Μπορεί να μπει μια εφορία μέσα, να μην δει το λογαριασμό. Και κάτι άλλο. Τον Ιούδα, γιατί τον κάνατε κυτρινιάρη και με μάτια σκιστά? Επίτηδες. Γιατί ενώ όλοι ξέρουν ότι έχει προδώσει τον Χριστό, αυτός κάνει τον Κινέζο. Ακούστε, κύριε, εμείς ένα μυστικό δείπνο θέλουμε. Με 12 μαθητές, ένα Χριστό και κανένα σερβιτόρο. Έχετε? Θα σας πω εγώ τι θέλετε, κύριε. Εσείς θέλετε ένα φωτογράφο, αυτό θέλετε. Να απαθανατήσει τη σκηνή όπως ακριβώς έγινε. Δεν θέλετε ένα δημιουργικό καλλιτέχνη όπως είμαι εγώ να αποτυπώσει τη σκηνή όπως εκείνος τη φαντάζεται? Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα! Thank you very much for the entry, I am.